Η Υπουργός Μακεδονίας Θράκης Ελευθερία Χατζηγεωργίου είναι βέβαιη για τη σημαντικότητα του ρόλου του Υπουργείου για την ανάπτυξη όλης της Βόρειας Ελλάδας, για τις ευκαιρίες που ανοίγει η Συμφωνία των Πρεσπών για όλη την περιοχή και για όλη τη χώρα, αλλά και για την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες ευρωεκλογές με την Προοδευτική Συμμαχία, το μεγάλο προοδευτικό μέτωπο με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Υπουργέ, έχει περάσει αρκετός χρόνος πια στον υπουργικό θόκο. Πώς θα περιγράφατε το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης? Γιατί έχουν ακουστεί κατά καιρούς πολλά. Έχει αρμοδιότητες, μπορεί να κάνει ουσιαστικά πράγματα για αυτή την περιοχή? Έχουν ακουστεί κατά καιρούς πολλές απόψεις σε σχέση με αυτό το Υπουργείο. Και το ρόλο του. Ακριβώς και το ρόλο του. Αν είναι χρήσιμος για τη Βόρεια Ελλάδα, αν είναι χρήσιμος για τη Θεσσαλονίκη, αν πραγματικά έχει κάποια πράγματα να επιτελέσει αυτό το Υπουργείο. Νομίζω ότι όσο καιρό είμαι εδώ, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το Υπουργείο μπορεί και έχει ρόλο, και το ρόλο του το δίνουν οι πολιτικές κατευθύνσεις της εκάστοτε κυβέρνησης. Άρα, ο κάθε άνθρωπος ο οποίος είναι ή θα είναι στην δική μου θέση, έχει να κάνει πολλά. Έχει να κάνει πολλά γιατί η Βόρεια Ελλάδα, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όσοι ζούμε και είμαστε από εδώ, ότι ήταν η περιοχή η οποία χτυπήθηκε πάρα πολύ, την περίοδο των μνημονίων, χτυπήθηκε πάρα πολύ από την κρίση. Άρα τα προβλήματα που βλέπουμε στη Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Και θεωρώ ότι υπάρχει μια δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό του Μακεδονίας και Θράκης να αποτελέσει το σημείο συντονισμού της προσπάθειας της κυβέρνησης. Και αυτό είναι αυτό που εγώ προσπαθώ να κάνω στη θέση στην οποία βρίσκομαι. Δηλαδή, να συντονίσουμε τις προσπάθειες της κυβέρνησης και να φέρουμε αποτελέσματα ουσιαστικά σε όλη την περιοχή της Βόρειας Ελλάδας και στις τρεις δηλαδή περιφέρειες, είτε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είτε στην Κεντρική Μακεδονία, είτε στη Δυτική Μακεδονία. Άρα, θα έλεγα μετά από 2 μήνες σχεδόν που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση, ότι αυτό το Υπουργείο μπορεί και πρέπει να έχει ρόλο, και νομίζω ότι αυτόν τον ρόλο εμείς ως κυβέρνηση τον έχουμε αναδείξει και έχουμε κάνει πολύ ουσιαστικά πράγματα. Η λέξη κλειδί είναι η ανάπτυξη. Πώς θεωρείτε ότι μπορεί να έρθει η ανάπτυξη, αν έχετε κάτι πολύ συγκεκριμένο να πείτε για αυτή την περιοχή? Νομίζω ότι αυτό που έχουμε κάνει το προηγούμενο διάστημα είναι να δούμε το ρόλο της Βόρειας Ελλάδας και το αναπτυξιακό της ρόλο σε σχέση με τα Βαλκάνια. Δηλαδή, να αποτελέσει πραγματικά η Βόρεια Ελλάδα το επίκεντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το επίκεντρο των Βαλκανίων. Γι' αυτό πήραμε την πρωτοβουλία ως Υπουργείο Εσωτερικών στον τομέα της Μακεδονίας και Θράκης το προηγούμενο Σαββατοκύριακο να διοργανώσουμε το πρώτο Βαλκανικό Φόρουμ, να φέρουμε εδώ υπουργούς από 6 χώρες Βαλκανικής, υπουργούς οικονομίας και ανάπτυξης και υπουργούς υποδομών, και να δούμε τα ζητήματα ακριβώς της ανάπτυξης και τα ζητήματα της ανάπτυξης και σε επίπεδο υποδομών και δικτύων. Θεωρούμε λοιπόν ότι η Βόρεια Ελλάδα με τη στρατηγική της κυβέρνησης θα αποτελέσει έναν κόμβο αναπτυξιακό στην ευρύτερη περιοχή, έναν κόμβο αναπτυξιακό που θα δώσει δυνατότητες στην περιοχή για δημιουργία τόσο νέων θέσεων εργασίας όσο και υποδομών που είναι σημαντικές τόσο για τη χώρα μας, όσο και για το σύνολο της Βαλκανικής. Έχει χυθεί πολύ μελάνι, έχουν υποθεί πάρα πολλά για την συμφωνία με την Βόρεια Μακεδονία. Εκτιμάται ότι αυτή η συμφωνία βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση και πώς?
Αυτό είναι μια συνολική και εκτίμηση της κυβέρνησης ότι αυτή η συμφωνία είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πάρα πολύ σημαντική και για τη χώρα, αλλά και για τη Βόρεια Ελλάδα. Θεωρούμε ότι με τη Συμφωνία των Πρεσπών έκλεισε ένα θέμα που ταλάνιζε την εξωτερική πολιτική της χώρας μας τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια. Ένα θέμα που ανάγκαζε τη χώρα να σπαταλάει διπλωματικό κεφάλαιο με τη γειτονική χώρα, να σπαταλάει επί της ουσίας χρόνο για ένα θέμα που μπορούσε να λυθεί και τελικά φάνηκε ότι λύθηκε με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί αυτό που εμείς θεωρούμε είναι ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή της χώρας μας και η απειλή για τη χώρα μας δεν βρίσκεται στα βόρεια σύνορά μας, αλλά βρίσκεται αλλού. Άρα θεωρούμε ότι με την επιλογή που κάναμε, με την ηγεσία, με τον Ζόραν Ντοζάεφ, δηλαδή από την Βόρεια Μακεδονία, να λύσουμε αυτό το ζήτημα, είναι προσθετική κατεύθυνση. Αφενός γιατί κλείσαμε, αυτό που σας είπα και πριν, ένα τεράστιο θέμα διπλωματικό των προηγούμενων χρόνων και αφετέρου γιατί αυτό που σας είπα και στην προηγούμενη απάντησή μου, ότι δίνονται οι δυνατότητες στη Βόρεια Ελλάδα να αποτελέσει το επίκεντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το επίκεντρο των Βαλκανίων. Λύνοντας ένα θέμα που μας ταλάνισε τόσα χρόνια, μας δίνονται δυνατότητες να αναπτυχθούμε στην περιοχή. Και αυτό φάνηκε και από την τελευταία επίσκεψη της κυβέρνησης με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό στην Βόρεια Μακεδονία πριν περίπου 10 μέρες, όπου σε αυτήν την επίσκεψη υπογράφτηκαν συμφωνίες, υπογράφτηκαν μνημόνια συνεργασίας με τη γειτονική χώρα που δίνουν τη δυνατότητα στη χώρα μας πραγματικά να αναπτυχθεί και στα βόρεια σύνορά της και δίνουν τις δυνατότητες να ανοίξει ο δρόμος επικοινωνίας με το σύνολο των χωρών της Βαλκανικής. Το γεγονός δηλαδή ότι ξεκινάει η σιδηροδρομική διασύνδεση της Θεσσαλονίκης με τα Σκόπια και στη συνέχεια με το Βελιγράδι. Το γεγονός δηλαδή ότι υπογράψαμε συμφωνία να ανοίξει ο αγωγός πετρελαίου που έχει κλείσει τα τελευταία χρόνια με τη γειτονική μας χώρα, δίνει τη δυνατότητα στα τρία λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, στη Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, να αποτελέσουν πραγματικά έναν διαμετακομιστικό κόμβο από τα Βαλκάνια προς τις χώρες της Ανατολής και όχι μόνο. Ένας πολέμιος της Συμφωνίας των Πρεσπών θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι αυτή η επενδυτική δραστηριότητα ούτως ή άλλως γινόταν και στην προτεραία κατάσταση. Αλλάζει κάτι? Γιατί ούτως ή άλλως πολλές ήταν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Έχετε δίκιο. Η Ελλάδα ήταν η τρίτη δύναμη που είχε επενδύσεις στην Βόρεια Μακεδονία. Παρόλα αυτά, μας δίνεται τη δυνατότητα το αμέσως επόμενο διάστημα να λύσουμε προβλήματα που υπήρχαν με τις επιχειρηματικές αυτές συναλλαγές τα προηγούμενα χρόνια λόγω της μη επίλυσης του ονοματολογικού, αλλά μας δίνεται τη δυνατότητα να όλο και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν στη γειτονική χώρα. Προφανώς δεν μιλάμε για μια τεράστια χώρα με μια τεράστια δυναμική, αλλά δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες ή ότι δεν μπορούν οι ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν όλο και περισσότερο στην γειτονική χώρα και μέσω της γειτονικής χώρας και προς τα πάνω, προς τη Σερβία και ούτω καθεξής. Άρα θα έλεγα ότι ανοίγει ο δρόμος για περισσότερη επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή και αυτό φάνηκε από τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων όχι μόνο στη σύσκεψη που οργανώσαμε στη Θεσσαλονίκη υπό τον Πρωθυπουργό, αλλά και στην αποστολή που συνόδευσε τον Πρωθυπουργό στη Βόρεια Μακεδονία, η οποία τον συνόδευσαν πάνω από 120 επιχειρηματίες, οι οποίοι έκαναν συναντήσεις με αντίστοιχους επιχειρηματίες της Βόρειας Μακεδονίας και ξεκίνησαν μια διαδικασία υπογραφής σχέσεων συνεργασίας και επιχειρηματικών σχεδίων για το μέσο επόμενο διάστημα. Άρα, οι ίδιοι επιχειρηματίες είναι αυτοί που λένε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την περιοχή και αυτό εμείς οφείλουμε να το ενισχύσουμε. Γλώσσα και ηθαγένεια, υπάρχει θέμα? Μπορεί να ανακύψει στο μέλλον τελικά? Νομίζω ότι αυτά τα θέματα σε σχέση με τη συμφωνία αυτή καθεαυτή έχουν απαντηθεί πάρα πολλές φορές. Δεν υπάρχει κανένα θέμα σε σχέση με τη γλώσσα. Έχει λυθεί σε επίπεδο της Συμφωνίας των Πρεσπών πώς ονομάζεται η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι γείτονές μας. Και επίσης δεν υπάρχει θέμα σε σχέση με την ηθαγένεια. Δεν μιλάμε. Αυτά τα ζητήματα έχουν απαντηθεί, έχουν συζητηθεί και νομίζω ότι έχουν αναλυθεί από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει φόβος από μεριάς μας σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα. Έτσι κι αλλιώς
υπήρχαν και εμείς ερχόμαστε να τα επιλύσουμε και τα επιλύουμε με μια συμφωνία που οφείλουν να τη σεβαστούν, να τη σεβαστούμε και εμείς και οφείλουν να τη σεβαστούν κυρίως οι γείτονές μας. Άρα θα έλεγα ότι αυτή η συμφωνία, αυτό που κάνει επί της ουσίας είναι να είναι μια υποφελή συμφωνία για μας. Δεν είναι μια συμφωνία η οποία δίνει πράγματα στους γείτονές μας. Αντιθέτως θα έλεγα ότι αυτή η συμφωνία είναι υποφελής για τη χώρα μας, γιατί επιλύει ένα θέμα το οποίο υπήρχε πραγματικά και δεν μπορούμε να κλείσουμε στα μάτια του γι' αυτό και το επιλύει με τον πιο υποφελή τρόπο για τη χώρα μας. Ονομασία προϊόντων. Μακεδονικά κρασιά, μακεδονικό σχαλβάζ. Και γι' αυτά έχουν υποθεί πολλά. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει μια σύγχυση σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Μια σύγχυση η οποία δεν νομίζω ότι είναι... ότι είναι τυχαία, δηλαδή και δεν φταίει ο κόσμος για αυτή. Υπάρχει μια σύγχυση γιατί προσπάθησε η αξιωματική αντιπολίτευση να ρίξει λίγο στάχτη και να δημιουργήσει δήθεν προβλήματα. Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι είναι ένα κομμάτι τα εμπορικά σήματα, όπου όποια ελληνική επιχείρηση έχει κατοχυρώσει εμπορικό σήμα με βάση το διεθνές δίκαιο, το εμπορικό δίκαιο και με βάση τις εθνικές και διεθνείς συμβάσεις, έχει κατοχυρώσει το εμπορικό σήμα, οπότε δεν έχει κάποιο θέμα. Δηλαδή, μου είπατε για το μακεδονικό χαλβά. Αυτό είναι ένα εμπορικό σήμα. Ανήκει σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση της Βόρειας Ελλάδας και δεν έχει κανένα πρόβλημα εφόσον είναι κατοχυρωμένο. Είναι ένα κομμάτι τα εμπορικά σήματα και είναι ένα άλλο κομμάτι το τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Δηλαδή, όποιος έχει κατοχυρώσει από τις ελληνικές επιχειρήσεις μέχρι τώρα εμπορικό σήμα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Είναι ένα κομμάτι αυτό που ανοίγουμε από εδώ και στο εξής. Μέλη γενέστε, δηλαδή, και αυτό πάλι επιλύεται με τη Συμφωνία των Πρεσπών και αυτό απαντήθηκε και κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη γειτονική χώρα. Δηλαδή, θα φτιαχτεί μια επιτροπή από επιχειρηματίες, φορείς και εμπειρογνώμονες όπου θα συζητάνε τέτοιου είδους προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν στο μέλλον. Και ένα είναι αυτό σε σχέση με τα εμπορικά σήματα και το δεύτερο είναι προέκυψαν και κάποια ζητήματα όπου τέθηκαν και στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό σε διάφορες εκθέσεις, τα οποία προβλήματα, όπως μας είπαν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, δεν προέκυψαν σήμερα. Δεν προέκυψαν λόγω της Συμφωνίας των Πρεσπών ακριβών. Υπήρχαν ανέκαθεν. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε όλοι είναι ότι τώρα μπορούμε να τα λύσουμε. Στο παρελθόν, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν είχε λυθεί το ονοματολογικό, δεν είχαν πάρθει οι αποφάσεις που έπρεπε να πάρθουν, δηλαδή δεν μπορούσαν να λυθούν αυτά τα προβλήματα πέρα μόνο το να γκρινιάζουμε και να λέμε ότι κακώς χρησιμοποιούν τον όρο Μακεδονία. Τώρα όμως μπορούμε να τα λύσουμε. Και αυτό είναι που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε η Συμφωνία των Πρεσπών. Να λύσουμε τέτοιου είδους ζητήματα άπαξ. Άρα νομίζω ότι αυτή η συμφωνία είναι αυτή που θα λύσει ό,τι είδους τέτοιο πρόβλημα υπήρχε στο παρελθόν, που υπάρχει και τώρα, γιατί δεν λύνονται αυτά από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να τα λύσουμε και να τα λύσουμε... Πάντως, επαγρύπνηση για την σωστή τήρηση των συμφωνηθέντων χρειάζεται. Νομίζω ότι αυτό χρειάζεται σε όλες τις συμφωνίες, σε ό,τι επίπεδο και αν αυτές είναι, είτε είναι μεταξύ δύο επιχειρήσεων, είτε είναι μεταξύ δύο χωρών, προφανώς. Θεωρώ ότι αυτό είναι... πρέπει να είναι και θα είναι μέλημα της χώρας έτσι και αλλιώς. Άρα δεν υπάρχει θέμα σε σχέση με αυτό. Οι συμφωνίες φτιάχνονται για να τηρούνται και όταν δεν τηρούνται δεν υπάρχουν οι συμφωνίες. Άρα δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα σε σχέση με αυτό. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μια φτωχή περιφέρεια με πολύ μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές, με μια ενδοχώρα σε όλη εκεί την περιοχή των Βαλκανίων και της Νότιας Ευρώπης που άνοιξε ξαφνικά. Πώς μπορεί αυτή η περιφέρεια να αδράξει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται τώρα, γιατί μέχρι τώρα δεν θα έλεγε κανείς ότι τις έχουμε εκμεταλλευτεί στο βαθμό που θα μπορούσαμε. Εδώ πρέπει να δούμε ποια είναι τα αιτήματα και ποιες είναι οι προοπτικές που ανοίγονται από την τοπική κοινωνία την ίδια, δηλαδή είτε από τους ίδιους τους πολίτες είτε από τους φορείς. Άρα εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να σχεδιάσουμε τις αναπτυξιακές δυνατότητες και να τις εντάξουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο αναπτυξιακής λογικής που έχει η δική μας κυβέρνηση. Είναι αλήθεια ότι μέχρι να βγούμε από τα μνημόνια η κυβέρνηση κυρίως ασχολήθηκε με αυτό. Δηλαδή, ο βασικός στόχος αυτής της κυβέρνησης ήταν να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια κρατώντας την κοινωνία όρθια. Και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να πούμε ότι επετεύχθη σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Τον Αύγουστο του 2018 βγήκαμε από τα μνημόνια
και προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια με μια σειρά από κοινωνικές πολιτικές που ασκήθηκαν από αυτή την κυβέρνηση. Το ζητούμενο από εκεί και πέρα, δηλαδή από τον Αύγουστο του 2018, και όχι μόνο βέβαια, αλλά ίσως γινόταν σε πολύ μικρότερο βαθμό, είναι να σχεδιάσουμε από κοινού τις αναπτυξιακές δυνατότητες που μας δίνονται. Και αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία που έγινε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για τα περιφερειακά συνέδρια που υλοποιήθηκαν σε όλες τις περιφέρειες και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Περιφερειακά συνέδρια όπου ακούσαμε τους φορείς, ακούσαμε την τοπική κοινωνία και σχεδιάσαμε μαζί τις αναπτυξιακές δυνατότητες. Και νομίζω ότι είμαστε σε ένα στάδιο υλοποίησης όλων αυτών των πραγμάτων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θεωρώ ότι έχουν προτεραιοποιηθεί οι ανάγκες, έχουν ξεκινήσει κάποια πράγματα. Και επίσης νομίζω ότι το βασικότερο όλων είναι να δούμε τα δύο λιμάνια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δηλαδή αυτό της Καβάλας και αυτό της Αλεξανδρούπολης, και αφετέρου να δούμε και όλες τις δυνατότητες τις ενεργειακές που ανοίγονται στην περιοχή, και νομίζω ότι σε αυτό είμαστε σε πολύ καλή κατεύθυνση. Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα δύο λιμάνια Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, αλλά και για μια αίσθηση που υπάρχει στην περιοχή ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τον Μητροπολιτισμό της Θεσσαλονίκης που δεν επιτρέπει στο βαθμό που θα ήταν τούτο εφικτό να αναπτυχθεί η υπόλοιπη περιοχή. Πώς το βλέπετε αυτό? Αναγκαστικά, το ίδιο θα έλεγα σχολιάζοντας και τη Συμφωνία των Πρεσπών, ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Άρα γι' αυτό δεν πρέπει να φοβόμαστε. Αντίστοιχα και η Θεσσαλονίκη ως η μεγάλη πόλη της Βόρειας Ελλάδας σε πολύ μεγάλο βαθμό μπορεί να έχει φάει ως ένα βαθμό τις υπόλοιπες πόλεις. Θεωρώ όμως ότι υπάρχουν δυνατότητες. Υπάρχουν δυνατότητες γιατί η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη συνορεύει και με άλλες χώρες. Υπάρχουν δυνατότητες λοιπόν ανάπτυξης και τα δύο λιμάνια μπορούν να παίξουν ρόλο σε σχέση με αυτό. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε το ρόλο που αναλογεί και στα δύο λιμάνια, και στο λιμάνι της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, και νομίζω ότι ο πρόσφατος νόμος του Υπουργείου Ναυτιλίας δίνει αυτές τις δυνατότητες, αναπτυξιακές δυνατότητες και στα δύο λιμάνια. Να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε κομμάτι αυτών των λιμανιών προς μια αναπτυξιακή κατεύθυνση. Και αυτό είναι ο στόχος της κυβέρνησης, και γι' αυτό ο τελευταίος νόμος είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Να αξιοποιήσουμε δηλαδή τα 10 λιμάνια της χώρας, 2 εκ των οποίων είναι το λιμάνι της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης. Άρα το ένα κομμάτι είναι τα λιμάνια αυτών των περιοχών και πώς αυτά θα παίξουν το ρόλο που πρέπει να παίξουν στην περιοχή. Και το δεύτερο κομμάτι είναι τα ζητήματα των υποδομών, τα ζητήματα της ενέργειας. Άρα το κομμάτι των αγωγών, το κομμάτι του φυσικού αερίου, που αυτά υλοποιούνται ήδη και είναι προς μια... Η εξέλιξή τους φαίνεται και νομίζω το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άρα... Νομίζω ότι μόνο δίνοντας δυνατότητες και σε αυτές τις περιοχές θα καταφέρουν να ξεφύγουν από τον μεγάλο μπαμπούλα της Βόρειας Ελλάδας, που δυστυχώς ή ευτυχώς είναι η Θεσσαλονίκη. Έτσι γίνεται. Άρα πρέπει να δούμε όλοι μαζί, συνολικά, να σχεδιάσουμε και να δούμε πώς πραγματικά μπορούν και οι υπόλοιπες πόλεις και κυρίως οι πόλεις Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να παίξουν το ρόλο που μπορούν και πρέπει να παίξουν. Οδηγούμαστε σε μια τριπλή εκλογική αναμέτρηση τον Μάιο, με τις εθνικές εκλογές να έπονται. Το τριπλή, λίγο έτσι πως το είπατε, τρόμαξα κι εγώ. Ναι, τριπλή, αν πούμε ότι έχουμε εθνικές εκλογές. Περιφερειακές, δημοτικές και ευρωεκλογές. Ακριβώς, αυτοδιοικητικές εκλογές πρώτου και δευτέρου βαθμού. Ποιος είναι ο στόχος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τι νομίζετε ότι μπορείτε να επιτύχετε σε αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις? Νομίζω ότι πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Το ένα κομμάτι είναι οι αυτοδιοικητικές εκλογές, όπου η κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι πολύ συγκεκριμένη. Αλλάξαμε το νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Περάσαμε σε ένα νέο νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι αυτός του Κλισθένη, που η δική μας λογική ήταν η απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα να βάλουμε τις τοπικές κοινωνίες, να βάλουμε την τοπική αυτοδιοίκηση και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού, να υλοποιήσει λογικά
τις αποφάσεις που συλλογικά παίρνονται. Άρα υπάρχει περιθώριο για κάποιες αλλαγές, αν αποδειχθεί ότι προκύπτουν και κάποια λειτουργικά προβλήματα, γιατί ακόμη και μου κάνει εντύπωση, της μεταρρύθμισης, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν έχουν κάποιες επιφυλάξεις. Το ξέρω, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν φόβοι και επιφυλάξεις. Άλλωστε, έχω διατελέσει και εγώ δημοτική σύμβουλος και μπορώ να καταλάβω σε πολύ μεγάλο βαθμό ποιοι μπορεί και να είναι οι φόβοι. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι πρέπει να δούμε αυτό το νομοσχέδιο στην πράξη και πρέπει να αλλάξει η λογική όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και αυτό έχει να κάνει ότι ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά, όσοι ασχολήθηκαν ή ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση, ότι περίπου το 90-95% των θεμάτων ενός δημοτικού συμβουλίου ψηφίζεται ομόφωνα. Το μόνο πράγμα που απομένει είναι 2-3 ζητήματα που οφείλει ο εκάστοτε δήμαρχος, η εκάστοτε διοίκηση κάποιου δήμου να τα συζητάει με την αντιπολίτευση, είτε αυτή είναι η μείζωνα αντιπολίτευση, είτε είναι η ελάσσονα. Άρα νομίζω ότι εδώ με έναν τρόπο μπαίνει η υποχρέωση στην εκάστοτε δημοτική αρχή να ανοίξει την κουβέντα και να λάβει υπόψη της το τι λένε οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι. Γιατί μία μικρή εμπειρία που έχω εγώ, αλλά ίσως άλλοι άνθρωποι πολύ μεγαλύτεροι, μπορούν να καταλάβουν ότι η κάθε αρχή, η κάθε δημοτική αρχή, όποια και αν είναι αυτή, από όποιο χώρο και αν προέρχεται πολιτικό, έχει τη δυνατότητα να ασκεί διοίκηση μόνη της, να ασκεί διοίκηση με το έτσι θέλω, να ασκεί διοίκηση χωρίς να λαμβάνει τίποτα υπόψη της. Μας βάζει λοιπόν όλους μπροστά στις ευθύνες μας αυτός ο νέος νόμος και μας δίνει τη δυνατότητα, πραγματικά το λέω, να συζητάμε επί της ουσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι να κάνουμε μονολόγους οι οποίοι δεν οδηγούν τελικά πουθενά. Και έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν ή ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση αυτό το αντιλαμβάνονται. Οι φόβοι μπαίνουν κυρίως από τις διοικήσεις, τις τωρινές διοικήσεις των Δήμων, οι οποίοι έχουν μάθει αλλιώς. Θέλει λίγο να μπορούμε να ξεμάθουμε, λέτε. Ναι, μπορούμε να ξεμάθουμε και πρέπει να ξεμάθουμε, γιατί ειδικά τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να τα βλέπουμε με ένα διαφορετικό μάτι και να τα βλέπουμε με μια λογική που λέει ότι τα συζητάμε και τα συναποφασίζουμε. Όχι τα αποφασίζω και τα υλοποιώ. Το δεύτερο κομμάτι αφορά τις εκλογές, τις ευρωεκλογές. Η δική μας... Μπορείτε να κερδίσετε. Νομίζω και μπορούμε και γιατί θα κερδίσουμε. Γιατί πολλής λόγος γίνεται για δημοσκοπήσεις που είναι αρνητικές. Τι λέτε? Αυτή η κουβέντα σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις έτσι κι αλλιώς έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα ότι είναι άνευ ουσίας. Και τι εννοώ σε σχέση με αυτό? Ότι όλες οι δημοσκοπήσεις στο παρελθόν έχουν πέσει έξω. Είτε ήταν η δημοσκοπήση το Γενάρη του 2015, είτε ήταν η δημοσκοπήση το Σεπτέμβριο του 2015, είτε αν ήταν η δημοσκόπηση για το δημοψήφισμα. Άρα δεν μπορώ να απαντάω σε θεωρητικές ερωτήσεις. Εννοώ γιατί πραγματικά δεν είναι αυτό το οποίο είναι η ουσία. Νομίζω όμως το σημαντικό είναι ότι έχουμε ευρωεκλογές. Έχουμε ευρωεκλογές οι οποίες θα κρίνουν το μέλλον της Ευρώπης, αλλά θα κρίνουν και το μέλλον της χώρας μας. Και εμείς έχουμε δηλώσει με κάθε τρόπο ότι θεωρούμε ότι αυτές οι εκλογές είναι σημαντικές, γιατί πρέπει να βάλουμε ένα φρένο, ένα φραγμό, τόσο στον εφιλελευθερισμό στη χώρα μας, όσο και στην Ευρώπη, αλλά και στην άνοδο του εθνικισμού, ο οποίος φαίνεται ότι βρίσκει τρόπους να ανεβαίνει σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Άρα αυτόν τον κίνδυνο της ανόδου του νεοφιλελευθερισμού και του εθνικισμού, νομίζω ότι με αυτές τις εκλογές, αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές, πρέπει ο ελληνικός λαός να δώσει μια απάντηση και να είναι μια ξεκάθαρη απάντηση με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και της Προοδευτικής Συμμαχίας, την οποία φτιάξαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Γαλάτσι με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Αυτή είναι η τελευταία ερώτηση. Η Προοδευτική Συμμαχία θεωρείται ότι με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εκφράσει αυτό το μεγάλο ρεύμα της ελληνικής κοινωνίας? Είναι σε θέση, γιατί υπάρχουν και άλλες δυνάμεις του χώρου με τις οποίες βρίσκεται σε σύγκρουση ή σε απόσταση, όπως το κίνημα αλλαγής, για παράδειγμα. Θεωρώ ότι το κίνημα αλλαγής δεν εκφράζει τα τελευταία χρόνια αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους και γι' αυτό το λόγο τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν υψηλά και οδήγησαν το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση το Γενάρη του 2015 και στη συνέχεια και το Σεπτέμβριο του 2015. Άρα αυτός ο κόσμος, ο προοδευτικός κόσμος της χώρας έχει καταλάβει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι το κίνημα αλλαγής δεν είναι αυτοί που εκπροσωπούν αυτό ακριβώς που μου είπατε, δηλαδή τους προοδευτικούς ανθρώπους αυτής της χώρας.
χώρας. Γιατί γύρισαν την πλάτη στην προοδευτική παράταξη και συντάχθηκαν με αυτό ακριβώς που είπα πριν, με μια νεοφιλελεύθερη λογική, συντάχθηκαν με μια ακροδεξιά λογική, συντάχθηκαν δηλαδή με την Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια και απέδειξαν με τις πολιτικές που άσκησαν την περίοδο των μνημονίων ότι έχουν πάρει διαζύγιο με τον προοδευτικό χώρο. Άρα αυτό που φαίνεται και με αυτήν την προσπάθεια που γίνεται από μεριάς του ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα, είναι ότι και μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, είναι ότι οι προοδευτικοί άνθρωποι, οι άνθρωποι δηλαδή που αντιλήφθηκαν ότι ο χώρος του ΠΑΣΟΚ έχει πάρει διαζύγιο με την πρόοδο, έχει πάρει διαζύγιο με την αριστερά, του έχουν γυρίσει την πλάτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αποφασίζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάποια διαστήματα να έρθουν στο ΣΥΡΙΖΑ, να έρθουν όχι ως οργανικό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, να έρθουν να συνεργαστούν με τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αντιλαμβάνονται και δει σε αυτή την περίπτωση που μιλάμε τώρα πριν από τις ευρωεκλογές, ότι το βασικό στοίχημα για όλους μας, αλλά και κυρίως το βασικό στοίχημα για την Ευρώπη, είναι να μην κινδυνεύσει το εγχείρημα της Ευρώπης να καταρρεύσει, να μην κινδυνεύσει η δημοκρατία και άρα να υψώσουμε πραγματικά ένα τείχος απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό και στον εθνικισμό. Είναι μια σύγκρουση φωτός και σκότους. Είναι αυτό το μανιχαϊστικό δίλημα που φαίνεται να προκύπτει. Δεν νομίζω ότι είναι μανιχαϊστικό το δίλημα. Είναι δίλημα ουσίας. Νομίζω ότι οι πολιτικές που ασκήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή οι πολιτικές του ακραίου νεοφιλελευθερισμού, είναι οι πολιτικές που οδήγησαν κυρίως τις χώρες του Νότου στα μνημόνια, οδήγησαν τις χώρες του Νότου στην κρίση. Άρα με αυτές τις πολιτικές δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Άρα η Ευρώπη πρέπει να πάρει διαφορετική κατεύθυνση, να αντιληφθεί συνολικά η Ευρώπη ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι αυτός που μας οδήγησε στην κρίση. Και άρα να πάρει μια στροφή προς τα αριστερά και να αντιληφθούν ότι μόνο με μια κοινωνική Ευρώπη, μια Ευρώπη που θα ενισχύσει το κοινωνικό της κράτος, θα είναι η Ευρώπη η οποία μπορεί και πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των λαών. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι το προσφυγικό ζήτημα απέδειξε ότι ο εθνικισμός και ο φασισμός στην Ευρώπη ολοένα και φουντώνει. Άρα πρέπει να απαντήσουμε και σε αυτό. Πρέπει να απαντήσουμε οι λαοί της Ευρώπης και να απαντήσουμε δυναμικά σε αυτές τις ευρωεκλογές. Γιατί οι πολιτικές πολύ συγκεκριμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε ένα τόσο τεράστιο πρόβλημα, απέναντι στο προσφυγικό, δηλαδή απέδειξαν ότι οι λαοί της Ευρώπης δεν μπορούν και δεν πρέπει να ανέχονται τέτοιου είδους πολιτικές. Δεν μπορούν και δεν πρέπει να ανέχονται τύχη, δεν μπορούν και δεν πρέπει να ανέχονται φράχτες. Πρέπει να αγκαλιάσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στην Ευρώπη και έρχονται στην Ευρώπη όχι από επιλογή αλλά από ανάγκη. Κυρία Χατζηγεωργίου, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.